Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έφτιαξα τα κοτσιδάκια μου, ξύπνησα το πρωί, είχα διάθεση και είπα να τους κάνω ένα βίντεο έτσι για να περάσει λίγο αυτός ο μάταιος χρόνος της καραντίνας. Τα μωρομάντιλα μαζί μας. Δεν ξέρω γιατί, απλά εμφανίστηκαν εκεί πίσω και πάω να τα κρατήσω. Όχι. Υπάρχει κάποιος λόγος που τα έχω μαζί μου, οπότε είπα να τα αφήσω, αλλά λίγο σε λάθος σημείο, γιατί όπως καταλάβατε δεν ήταν και πολύ ωραίο το σημείο που φαινόντουσαν τα μωρομάντιλα από πίσω. Τέλος πάντων, ήρθα σήμερα να σας πω ότι θα σας δείξω κάτι πολύ mask friendly, και όταν λέω mask friendly εννοώ ότι λόγω του όλου αυτού που συμβαίνει, που φοράμε συνέχεια μάσκες και δεν βαφόμαστε τόσο πολύ, επιλέγουμε συνήθως να μην φοράμε και κραγιόν. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας και για κανέναν άλλον. Εγώ αυτό θα πω. Και αφού το κάνουμε για τον εαυτό μας και για κανέναν άλλον, γιατί να μην φοράμε κραγιόν? Ούτως ή άλλως, για εμάς, για να αισθανόμαστε καλύτερα, το κάνουμε. Οπότε, θα σας δείξω σήμερα τα αγαπημένα μου drugstore nude κραγιόν, έτσι ώστε και να μπορείτε να το φοράτε με τη μάσκα από κάτω, να μην λερώνουν τη μάσκα σας, γιατί πραγματικά δεν φεύγουν, και να εμφανίζεστε ακόμη και για τον εαυτό σας όμορφες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ, ας πούμε, εγώ τώρα εμφανίστηκα όμορφη, αλλά το τσουλούφι εδώ πέρα. Γι' αυτό το στέλνω πίσω αυτό το κοτσίδι, οπότε είμαι όμορφη. Ορίστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με κάτι πολύ καινούριο που πήρα πρόσφατα, δηλαδή. Είναι της L'Oréal Paris. Είναι αυτό εδώ το μολύβι, παύλα κραγιόν. Λέγεται Matte Lip Crayon. Μου θυμίζει πάρα πολύ της Maybelline. Το συγκεκριμένο είναι το... Ποιο νούμερο είναι? Δεν μας τα λες. L'Oréal καλά. Δεν γράφει πάνω. Είναι αυτό εδώ το μπέζ. Νομίζω δεν παίζει να υπάρχει άλλο τόσο παρόμοιο μπέζ. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Θα τα δοκιμάζω κιόλας πάνω μου για να βλέπετε πόσο ωραία στρώνουνε. Είναι έτσι λίγο βουτυρένιο αυτό. Το φόρεσα κάνα δύο φορές. Το μόνο που έχω να παρατηρήσω και να τονίσω είναι ότι δεν έχει μεγάλη διάρκεια, γιατί μάλλον λόγω του ότι είναι σαν μολύβι. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση που βλέπετε. Σας κάνω και ένα πιο κοντινό για να τη δείτε. Εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία στα χείλη, μπαίνει και μέσα στις λεπτές γραμμές. Δεν κολλάει καθόλου. Είναι κάπως βουτυρένιο, θα το έλεγα εγώ. Ωραίο. Μου αρέσει, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Απλά σε σχέση με τις Maybelline, ας πούμε, δεν έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Ενώ τις Maybelline τα Crayon, που θα σας βάλω ένα μετά, έχουν πιο μεγάλη διάρκεια κατ' εμέ. Θα συνεχίσω με τις Maybelline το Ink Crayon. Το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου απόχρωση. Είναι η 10, Trust Your Gut, έτσι λέγεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί αρχικά είναι έτσι από μπροστά, αλλά έχει από πίσω δικιά του ξύστρα, από εδώ πίσω, έτσι το βγάζεις. Και μπορείς να το κάνεις και πιο μυτερό λίγο, αν χρειαστεί, το ξύνεις. Για να τα κάνεις πιο περιγραμματικά τα χείλη. Οπότε πάλι ξεκινάω από το περίγραμμα. Λοιπόν, αυτό είναι ακόμη πιο βουτυρένιο, αλλά μετά από λίγο στεγνώνει και μένει εκεί πέρα, οπότε έρωτας. Πραγματικά είναι το αγαπημένο μου. Όταν δεν ξέρω τι κραγιόν θα βάλω, αυτό επιλέγω. Αυτό βλέπετε κάπως γενικά, όταν είναι λίγο πιο ανυδατικά τα κραγιόν, κάνουν και λίγο πιο juicy τα χείλη. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω μου αρέσει πιο πολύ από το προηγούμενο. Ναι, ξεκάθαρα. Ήδη άρχισε να στεγνώνει. Πριν ήταν λίγο πιο λιπαρό. Αλλά κρατάει πολύ περισσότερο από το άλλο. Συνεχίζω με δύο από NYX. Είναι το Soft Matte Lip Cream. Και τα δύο είναι Soft Matte Lip Cream. Το ένα είναι το Berlin και το άλλο είναι το Cairo. Εγώ αυτά τα δύο τα φοράω μαζί. Και τι εννοώ όταν λέω μαζί? Το σκούρ το βάζω για περίγραμμα. Γενικά αυτό το beige είναι ένα βασικό κραγιόν που πρέπει να έχεις στη συλλογή σου. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τοποθετώ το σκούρο για περίγραμμα.
και συνεχίζω με το πιο ανοιχτό, το οποίο το βάζω στο εσωτερικό. Όπως έλεγα, είναι επίσης ένα πολύ βουτυρένιο κραγιόν, το οποίο όμως γίνεται μάτ στη συνέχεια. Τώρα, εμένα αυτό μου αρέσει. Έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα που βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί συνεχίζει να μπαίνει στις λεπτές γραμμές και κάνει τα χείλη λίγο πιο juicy. Και θα σας μιλήσω, γιατί δεν μπορούσα να μην τα βάλω στο βίντεό μου, για τα top matte ink της Maybelline. Έχω όλη τη συλλογή, όλα τα χρώματα, όλες τις αποχρώσεις, απλά τώρα θα σας μιλήσω για τα δύο αγαπημένα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει ποτέ μα ποτέ περίπτωση να υπάρχουν πιο ωραίες αποχρώσεις από αυτές τις δύο. Και δεν τις βλέπετε πολύ nude τώρα, το ξέρω, αλλά είναι nude, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη, η οποία είναι η 60. Γενικά η μία είναι 60 και η άλλη είναι 65, αλλά δεν μπορώ να επιλέξω ποτέ, ποτέ. Πάντα είμαι σε αυτές τις δύο, πάντα. Λοιπόν, αυτή είναι αρκετά ανοιχτή, δεν τις φαίνεται εξωτερικά, αλλά είναι. Οι συγκεκριμένες ματάρουν και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν ποτέ. Έχουν αυτήν εδώ την απόδοση. Και εγώ πεθαίνω. Δεν μπορώ με αυτή την απόχρωση, δεν μπορώ. Στεγνώνει, μόλις στεγνώσει, φιληθείς, καπνίσεις. Δεν καπνίζω. Πιείς ποτό. Πιείς οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τα χείλια σου αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει σε κραγιόν, πιστεύω εγώ. Αυτά. Πρέπει να πάρετε όλη τη συλλογή. Μετά από τόσο ξέβωμα, τα χείλια μου έχουν γίνει κατακόκκινα. Λοιπόν, συνεχίζω με το νούμερο 65, πάλι από τα Matte Ink της Maybelline. Αυτή είναι η top of the top, νομίζω. Η άλλη είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη, λες. Πιο ωραίο nude κραγιόν. Δεν θα μα τα βρεις, να ξέρεις. Δες εδώ. Και ακόμη δεν έχεις στεγνώσει. Εδώ τι έχω αφήσει. Κάτι δεν πάει πολύ καλά. Τέλος πάντων, ξέβαφε. Κάποια στιγμή θα αφήσω κι εγώ κάτι. Τι να κάνω. Έχω δοκιμάσει 50 κραγιόν μέχρι στιγμής. Συνεχίζω με τη Maybelline και με ένα πλήρως διαφορετικό κραγιόν. Το συγκεκριμένο είναι το Velvet Beach. Είναι το, από την συλλογή του στην Color Sensational. Για να καταλάβεις, δεν είναι matte. Είναι ψιλογυαλιστερό. Είναι τύπου ιδανικό για νυφικό μακιγιάζ. Τύπου wow. Και δες εδώ εφαρμογή τώρα. Μυρίζει σαν μπισκότο, ρε παιδιά. Wow. Δείτε ενυδατικό, πόσο ενυδατικό είναι και πόσο ωραία μυρίζει, ρε παιδιά, αυτό το κραγιόν. Πόσο ωραίο. Δεν είναι φούξ. Είναι ένα nude rose, απαλό, φυσικό. Το αγαπώ. Να, ας πούμε, με αυτό μπορεί να λερώσεις μάσκα, αλλά παρόλα αυτά έχεις έτσι ενυδατωμένα τα χείλη σου. Τα έχεις περιποιημένα. Και συνεχίζω με το τελευταίο κραγιόν που θα σας δείξω, το οποίο είναι από NYX και είναι η σειρά η Lingerie. Έχει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, δεν έχει τεράστια διάρκεια μπορώ να πω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η εφαρμογή του και δεν πρόκειται να λερώσω τη μάσκα σας, αλήθεια. Έχει πολύ ωραίο πινελάκι αρχικά, ας μιλήσουμε για το πινελάκι του λίγο που είναι έτσι, όχι τελείως ίσιο, λίγο πλαγιαστό, οπότε αγκαλιάζει τα χείλη. Και επειδή έχω ένα της Kylie Jenner, το οποίο είναι ήδη ακριβώς αγάχραση, και επειδή το είχα πάρει από την Αμερική και δεν θέλω να το χαλάσω, χρησιμοποιώ αυτό γιατί βγαίνει ακριβώς το ίδιο. Αφού έβαψα, ξέβαψα 50 φορές τα χείλη μου και στέγνωσε και αμέσως αυτό. Δείτε το. Έγινε ήδη ματ. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να κάνω τέτοια παρόμοια βίντεο, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά!